Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα μία εκπομπή από κοντά που εκπέμπει από τη Web TV του myportal.gr, μια ηλεκτρονική εφημερίδα όπως το MyPortal και η εκπομπή από κοντά ενώνουν τις δυνάμεις τους προς ένα στόχο, την ενημέρωσή σας φυσικά. Και φυσικά υπάρχει και ένας κοινός τόπος αναφοράς, καθώς εκπέμπουν από την πόλη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη της Θεσσαλονίκης που το τελευταίο διάστημα μαστίζεται από μια πραγματικά αρνητική επικαιρότητα όπου πρωταγωνιστούν η έμφυλη σεξιστική βία και δυστυχώς η ιδεχθής στη γερή δολοφονία του 19χρονου στο γήπεδο στην περιοχή της Χαριλάου ξημερώματα της Τρίτης. Μια δολοφονία που έχει στιγματίσει τις καρδιές μας και θα μείνει για πάντα στο μνημονικό μας. Σε αυτό το σημείο όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση και να πω το εξής. Να απευθυνθώ σε όλους όσους έχουν προγραμματίσει να χτυπήσουν την πόλη της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα ιδεχθή αυτά γεγονότα γενικά και να την χαρακτηρίζουν ως μία σκοτεινή πόλη πίσω από τα λαμπερά φώτα της. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι η κριτική, όπως και η βροχή, πρέπει να είναι ευγενική για να βοηθήσει την ανάπτυξη ενός οργανισμού και όχι να καταστρέφει τις ρίζες του. Η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, η ζωή στις άλλες πόλεις μοιάζει με κινηματογραφική ταινία όπου οι ήρωες, παύλα πολίτες, πέφτουν ξαφνικά πάνω στα πόπουλα. Δεν ζούμε όλοι στην ίδια χώρα, δεν αντιμετωπίζουμε όλοι τις ίδιες παθογένειες. Γιατί αυτό να μην γίνεται μέσα από μια συλλογική νοημοσύνη και σοφία, να σκύψουμε πάνω από την κοινωνική κρίση που έχει ξεσπάσει και να την απεμπολίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και μακριά αυτές οι τακτικές διπολισμού του τύπου ΠΑΟΚ, Άρης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα που μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Μέσα σε αυτό το ζωφερό κλίμα των ημερών, έχουμε και την πανδημία. Ο κορονοϊός συνεχίζει να επελάβει και έχουμε και αύξηση του υλικού φορτίου στην Θεσσαλονίκη και οι επιπτώσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε υγειονομικό επίπεδο είναι μια εξίσωση που συνεχίζει να καλείται να λύσει η κυβέρνηση. Ομοί, ξέρει, αυτή είναι η επικαιρότητα και θα πάμε τώρα να την αναλύσουμε με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κύριο Γιώργο Γιωργαντά, που μας κάνει πολύ μεγάλη τιμή να είναι εδώ στην εκπομπή μας. Τα χαιρετίσματά μας, κύριε Γιωργαντά, στο Κιλκής, όπου βρίσκεστε. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς. Θα θέλατε να κάνετε ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό το ιδεχθές περιστατικό που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και εσείς είστε Βορειοελλαδίτη, είστε πατέρας και είμαι σίγουρη ότι πραγματικά σας έχει στιγματίσει. Είναι πραγματικά κάτι που συγκλώνησε, νομίζω, όλη την Ελλάδα, συγκλώνησε όλο το φύλαθρο κόσμο, συγκλώνησε όλους τους γονείς. Και βεβαίως θα συμφωνήσω με την εισαγωγή που κάνατε, ότι η οπαδική βία δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να συναντήσει κανείς αναπεριόδους παντού στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι να θεωρηθεί ο χαμός του Άλκη ως μια ευκαιρία να μπορέσουμε όλοι να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις μας και τις μεθοδεύσεις που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να περιορίσουμε, να πατάξουμε τελείως αυτά τα φαινόμενα. Και η οργανωμένη πολιτεία και η οργανωμένη σύνδεση με το φιλάθρο και ο απλός κόσμος να δημιουργήσουμε εκείνο το πεδίο εντός του οποίου πραγματικά δεν θα μπορεί να υπάρχει κανένα περιθώριο και καμιά τέτοια έτσι βία η οποία οδήγησε στο χαμό ενός νέου ανθρώπου. Η οπαδική βία, η τυφλή βία, δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό των υγιών φιλάθρων και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση με ένα υγιή φιλάθρο, καθώς όλα αυτά καταδικάζονται από τους πάντες, καταδικάζονται από την πρώτη στιγμή από τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, από τον ποδοσφαιρικό κόσμο όλης της Ελλάδας και νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία πολύ γρήγορα θα αποδώσει στη δικαιοσύνη αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται αυτές τις πράξεις και ας θεωρήσουμε όλοι ως μια αφορμή για να δούμε πραγματικά τι άλλο πρέπει να γίνει από όλους μας έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον.
Μάλιστα, να περάσουμε λίγο στην πρόταση μορφής στη Βουλή που είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαμορφώθηκε ένα κλίμα με άρωμα εκλογών. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας διασταύρωσαν τα ψήφι τους. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει πιθανότητα, πιστεύετε, η δοκιμασία της πανδημίας να φέρει πιο κοντά τις εκλογές. Ψιχοψιδηρίζεται, κύριε Υφυπουργέ, ότι ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν εκλογές το φθινόπωρο. Ποια είναι η άποψή σας? Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση αυτή, παρά τις πολλαπλές κρίσεις οι οποίες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής αυτής θητείας, προσπαθεί να ολοκληρώσει. Και βεβαίως έχει επιτυχίες σε αυτό το πρόγραμμα, ιδίως στον οικονομικό τομέα, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η πανδημία σίγουρα είναι μια κρίση η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ συνολικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος και την οικονομία μέχρι έναν βαθμό, καθώς διατέθηκαν 43 δισεκατομμύρια μέχρι αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να στηριχθεί το σύστημα υγείας, για να μπορέσουν να στηριχθούν οι θέσεις εργασίας, για να μπορούν να στηριχθούν οι οικογένειες και οι επαγγελματίες όλοι. Βεβαίως, ολοκληρώνουμε, πιστεύω, τους επόμενους μήνες αυτή την προσπάθεια, καθώς υπάρχει μια αισιοδοξία ως προς τον περιορισμό της πανδημίας παγκοσμίως. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε πετύχει στα οικονομικά πεδία πολύ υψηλούς στόχους, οι οποίοι είναι πέρα από κάθε προσδοκία για μια τέτοια περίοδο. Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση οφείλει, πρέπει να ολοκληρώσει όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει και βασικά πάνω απ' όλα την οικονομική ανάταξη της χώρας μας. Να μην ξεχάσουμε ότι η χώρα μας το 2019 ήταν τελευταία στις επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη και αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Έχουμε μια φοβερή βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Είμαστε στο καλύτερο της 20ετίας. Έχουμε μια αύξηση των επενδύσεων, η οποία δεν είναι μόνο ποσοτική, είναι και ποιοτική. Από μεγάλους, από κολοσσούς παγκόσμιους, οι οποίοι έρχονται να επενδύσουν στη χώρα μας. Νομίζω λοιπόν ότι όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να ολοκληρωθεί. Οπότε, εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα. Οι εκλογές, όπως έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, βασικά στο τέλος της ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Πάντως, κύριε Γιωργαντά, είμαι σίγουρη ότι η κυβέρνηση έχει σκεφτεί το σενάριο. Οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, και το φθινόπωρο, και όταν λέτε εσείς να εξαντλήσει την τετραετία τον Ιούλιο του 2023, είναι πολύ πιθανό να συμπίψει με την πανδημία και βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Γαλλία, όπου ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θεωρεί ότι ο πολίτης για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αυτή τη στιγμή πρέπει οπωσδήποτε να φέρει πάνω του πιστοποιητικό εμβολιασμού. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα τέτοιο σενάριο, διότι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, κύριε Γιωργαντά. Κοιτάξτε, κάθε χώρα έχει αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο εσωτερικά θα διαχειριστεί τα ζητήματα της πανδημίας. Βεβαίως, έχουμε δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες 33 χώρες που έχουν συνταχθεί με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Αυτό έχει να κάνει κατά βάση με τις μετακινήσεις ανάμεσα στα κράτη αυτά και με τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται όχι το πιστοποιητικό. Αλλά από εκεί και πέρα, η εσωτερική νομοθεσία, η κυβέρνηση της κάθε χώρας είναι αυτή που καθορίζει το πεδίο εντός του οποίου θα λειτουργούν οι σχετικές αποφάσεις. Εμάς η μεγάλη μας αγωνία είναι πραγματικά να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συμπολίτε τον εμβολιασμό. Έχουμε ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα το οποίο λειτουργήσε άψογα και με βάση το οποίο καταφέραμε και έχουν εμβολιαστεί οι συμπολίτε μας σε ένα επίπεδο το οποίο είναι αυτό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειώσω εδώ ότι έξω από τις χώρες κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που υπήρχαν καλά αποτελέσματα στο ποσοστό εμβολιασμού, στις βαλκανικές χώρες ήταν πάρα πολύ χαμηλά αυτά. Η Ελλάδα ξεχώρισε, η Ελλάδα κατάφερε και έφτασε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ειδικά ως προς την αναμνηστική δόση, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο και έχετε φαντάζομαι όλοι ακούσει ότι οι γιατροί αναφέρουν πόσο σημαντική είναι η αναμνηστική δόση για την πραγματική θωράκιση του οργανισμού. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την πανδημία και τις συνέπειες αρνητικές που αυτή δημιουργεί σε διάφορες πτυχές της οικονομικής ζωής. Να ανατάξουμε τη χώρα με βάση τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα από το RRF και στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στην ολοκλήρωση όποιων άλλων παρεμβάσεων κάνουμε.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω όμως το εξής. Ενώ γίνεται αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια από τη χώρα, υπάρχει μια αντιπολίτευση, η οποία όχι απλά δεν στηρίζει αυτή την προσπάθεια, πράγμα το οποίο γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, αντιθέτως, την υποβόσκει πολλές φορές με fake news και με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά δεν συνάδει με μια σοβαρή αντιπολίτευση, μια τόσο δύσκολη παγκόσμια συγκυρία, προσπαθεί να απαξιώσει το έργο της κυβέρνησης. Ποια είναι τα fake news, κύριε Γερβαντά, που διασπείρει ο ΣΥΡΙΖΑ και σας έχουν ενοχλήσει? Την πρώτη στιγμή είχαμε πολλά τέτοια, δηλαδή είχαμε σε σχέση με τον εμβολιασμό, ο οποίος δεν στηρίχθηκε όπως έπρεπε. Είχαμε σε σχέση με την δυνατότητα της χώρας να εμβολιάσει τον πληθυσμό, όπου ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μιλάει ότι δεν θα φτάσουμε ούτε 25.000 εμβολιασμούς την ημέρα, όταν εμείς φτάσαμε σε 115.000. Είχαμε για στοκάρισμα εμβολίων. Είχαμε μια απαξίωση συνολικά όλης αυτής της προσπάθειας. Έχουμε ακόμα και προχθές, έχουμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργούς, οι οποίοι απαξιώνουν την σημαντικότητα των εμβολίων. Όλο αυτό καταλαβαίνετε όταν δεν είναι από ένα περιφερειακό κόμμα, περιθωριακό κόμμα, αλλά από την ίδια την εξωματική αντιπολίτευση. Σίγουρα επηρεάζει κάποιους πολίτες μας. Εγώ όμως θέλω να το συνδυάσω και με κάτι άλλο που έγινε πρόσφατα, το οποίο νομίζω έχει μεγάλη σημασία και για την Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μια αστήρια αντιπολίτευση, να έρχεται και να μην υπερψηφίζει δράσεις και κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες είναι για το καλό αυταπόδεικτα της κοινωνίας ολόκληρης και να έχει διάφορα προσχήματα γι' αυτό. Για παράδειγμα, δεν υπερψηφίστηκε το βάουτσερ των 200 ευρώ που δόθηκε σε 160.000 εκπαιδευτικούς. Δηλαδή το τεχνικό εργαλείο που δίνουν σε εκπαιδευτικούς για να μπορούν ακόμη καλύτερα να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Δεν υπερψήφισε στη Βουλή την απόφαση για το παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό όταν έρχεται ή δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία να υπάρχει μια δωρεά από ένα μεγάλο ίδρυμα για να γίνει ένα παιδιατρικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και η αξιωματική αντιπολίτευση να μην το υποστηρίζει. Μπορεί να μην συμφωνεί με όλη αυτή τη διαδικασία. Σίγουρα όμως μπορεί και ο καθένας από εμάς να μην συμφωνεί και να έχει να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι από όλη αυτή την εξέλιξη η οποία δρομολογείται. Όμως σίγουρα πρόκειται για κάτι πάρα πολύ θετικό που θα βοηθήσει την Βόρεια Ελλάδα, που θα βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς Έλληνας βουλευτής, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη, δεν υπερψηφίζει κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα, κυρία Γεωργαντά, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το παιδοχειρουργικό στην Αθήνα, το παιδοχειρουργικό παιδών στην Αθήνα, διότι έχουμε απανωτές εκκλήσεις από τα social media σε σχέση με τη λειτουργία του. Αλλά φοβάμαι πως ξεφύγουμε στον χρόνο. Αν θέλετε ένα σχόλιο γι' αυτό. Κοιτάξτε, προσωρινά υπήρχε μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία αποφασίστηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου για το νοσοκομείο αυτό. Επανέρχεται το νοσοκομείο κανονικά και σε εφημερίες του και σε ό,τι άλλο απαιτείται. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία πολέμου και πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να προσαρμόζουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο κάθε φορά ό,τι κρίνεται ως επίγουσα περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά ισοπεδωτικό, κυρίως για αυτούς που υπηρετούν στα νοσοκομεία αυτά, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, να απαξιώνουμε τελικά συνολικά το έργο τους με πολύ εύκολες κρίσεις οι οποίες γίνονται χωρίς να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα τα οποία δημιουργούνται κάθε φορά. Η Ελλάδα έχει ένα πάρα πολύ καλό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει τη στήριξη και των ιδιωτικών νοσοκλινικών όπου αυτό απαιτείται για να στηριχθεί η θεραπεία είτε για περιστατικά COVID είτε μη COVID. Και νομίζω ότι όταν έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο όλοι ξέραμε όταν ξεκίνησε η πανδημία, σίγουρα δεν ήταν από τα καλύτερα της Ευρώπης, αλλά έχει σταθεί πραγματικά και έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπήρξαν, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ σημαντικά μέσα στα 2,5-7 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε ισοπεδωτικοί σε κάθε μία τέτοια απόφαση. Άρα, κύριε Γεωργαντά, αν η χώρα μας παρουσιάζει μια ικανοποιητική πορεία ως προς τους εμβολιασμούς και να φανταστώ ότι σύντομα περιμένετε να κτιστεί αυτό το τείχος ανοσίας που μέχρι στιγμής παραμένει η φαντομάς για τη χώρα μας, είναι και πολύ πιθανό να καταργηθεί και το πιστοποιητικό, το πάσο για την είσοδό μας, για παράδειγμα, στα εμπορικά κέντρα ή στις καφιτέριες. Και το λέω αυτό γιατί με ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και χωρίς τεστ από Δευτέρα θα γίνεται η είσοδος των τουριστών στην Ελλάδα. Η διαδικασία αντιμετώπισης της πανδημίας είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία αυτά τα δύο χρόνια προσαρμοστήκαμε κάθε φορά που αυτό απαιτούνταν και κάθε φορά που η επιστήμη μας έδινε ένα νέο όπλο το οποίο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς η ευτυχία της εντάξεως της χώρας μας
της μη αυτονόητης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το θυμίσω και εδώ αυτό, γιατί πριν από μερικά χρόνια κάποιοι αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της πορείας της χώρας μας εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μα δεν έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε άμεσα πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί, αλλά και σε κάθε άλλο φάρμακο το οποίο υπάρχει για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτή την εμβολιαστική προσπάθεια. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει γίνει συνείδηση σε όλους τους πολίτες μας ότι αυτοί που πραγματικά κινδυνεύουν, αυτοί που βρίσκονται στα νοσοκομεία, αυτοί που αναγκάζονται να εισαχθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι οι ανεμβολίαστοι και μάλιστα οι ανεμβολίαστοι από κάποια ηλικία και πάνω. Το 90% περίπου των ανεμβολίαστων που είναι άνω των 60 ετών είναι αυτοί που δυστυχώς βρίσκονται σήμερα στα νοσοκομεία. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση για να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς να εμβολιαστούν. Εμβολιάστηκαν περίπου 250-260.000 από αυτούς. Απομένουν κάτι λιγότερο από 300.000, που είναι δυστυχώς η πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω το επόμενο διάστημα και αρκετοί από αυτούς να εμβολιαστούν. Άρρωστε, σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμο και ένα εμβόλιο καινούριο, το οποίο δεν είναι με την τεχνολογία mRNA, αλλά είναι πρωτεϊνικό. Αυτό γιατί κακώς έχουν κάποιοι την εντύπωση ότι μπορεί να δημιουργεί οποιασδήποτε βλαπτικές συνέπειες το mRNA εμβόλιο, αλλά σε κάθε περίπτωση τους δίνεται δυνατότητα, πραγματικά θέλουν να εμβολιαστούν, να το κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο δεν είναι mRNA, είναι πρωτεϊνικό και θα είναι διαθέσιμο από τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου. Νομίζω λοιπόν ότι καθώς τώρα το επόμενο διάστημα, εγώ το πιστεύω μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, θα έχουμε μια καθαρή εικόνα πλέον για το ποια είναι η πορεία της πανδημίας σε σχέση με τις τελευταίες μεταλλάξεις, αλλά και με την πίεση του σύστημα υγείας, θα μπορούμε αν χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε τις όποιες αποφάσεις υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρξει μια ελαστικότητα σε σχέση με τα μέτρα το επόμενο διάστημα. Αυτό το οποίο είναι πολύ επιβεβλημένο και για το οποίο ακριβώς υπάρχει αυστηροποίηση του 7 μήνου μετά το οποίο ακυρώνεται το πιστοποιητικό, είναι ότι πρέπει να είναι όλοι όσο το δυνατόν περισσότεροι εμβολιασμένοι. Ο εμβολιασμός είναι το πιο ισχυρό όπλο το οποίο έχουμε κατά της πανδημίας. Βεβαίως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις απαιτείται να έχουμε συχνή ιχνηλάτιση. Σίγουρα όμως τα νέα επίπεδα του εμβολιασμού, οι νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν μπορεί να καθορίσουν και όποια άλλη ίσως εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή ως δεδομένο υπάρχει αυτό που ισχύει, δηλαδή εμβολιασμός για όλους και μάλιστα η αναμνηστική δόση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά το οποίο πάβει να ισχύει το πιστοποιητικό και η είσοδος στους κλειστούς χώρους με το πρωτόκολλο το οποίο αυτή τη στιγμή ισχύει. Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο εμβόλιο, κύριε Γιώργαντά, να ανοίξει η πλατφόρμα, όχι να έρθει στη χώρα μας. Ναι, από τέλη Φεβρουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, καθώς τότε αναμένεται και η παράδοση των πρώτων δόσεων. Νομίζω συνολικά έχουν συμφωνηθεί να έρθουν 420.000 δόσεις εμβολίου. Οι πρώτες 160.000, αν θυμάμαι καλά, θα έρθουν τέλος Φεβρουαρίου. Οπότε να δρομολογηθεί και αυτή η νέα δυνατότητα, έτσι ώστε από τις πρώτες μέρες του Μαρτίου να αρχίσουν οι πρώτοι εμβολιασμοί. Μιλάμε πάλι για δύο δόσεις εμβολίου, με 21 μέρες διαφορά η πρώτη από τη δεύτερη. Να περάσουμε τώρα και στις τομές, στην ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους, που το συγκεκριμένο Υπουργείο και εσείς προσωπικά είστε πρωτομάστορες. Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε το δίπλωμα στο κινητό μας, ακολουθεί και η αστυνομική ταυτότητα και έχουμε και το άϊλο διαζύγιο, το συνενετικό βεβαίως, γιατί αν δεν είναι συνενετικό, κύριε Γιώργαντά, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο με ένα κλικ να το πάρουμε. Κοιτάξτε, η γενική κουλτούρα την οποία προσπαθούμε να υπηρετήσουμε στο Υπουργείο και η οποία είναι και η κουλτούρα gov.gr, της ενιαίας ψηφιακής πύλης του δημοσίου, η οποία έρθει στη ζωή μας για να παραμείνει και στην οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1.315 υπηρεσίες οι οποίες είναι προσφέρονται στον κόσμο, είναι να μπορεί να διεκπεραίνει ο καθένας την υπόθεσή του με το δημόσιο, την όποια υπόθεση είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς την φυσική του παρουσία σε κάποιο γκισέ του δημοσίου ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί συνθήκες έτσι αμεσότητας ως προς την διεκπεραίωση μιας υπόθεσης, αλλά και έλλειψης ταλαιπωρίας, καθώς μπορεί από τον υπολογιστή είτε του σπιτιού του είτε από το κινητό του τηλέφωνο να μπορεί να υποβάλει αιτήματα προς το δημόσιο, προς τα νομικά πρόσωπα και να διεκπαιρεωθεί αυτό με έναν ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στο email του, στο κινητό του τηλέφωνο. Η κρίση είναι η αλήθεια, η υγειονομική, το τελευταίο διάστημα και οι νέες δυνατότητες που έδωσε το gov.gr και για τον εμβολιασμό αλλά και για πολλές άλλες υπηρεσίες άλλαξε σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού την κουλτούρα χρησιμοποίησης
της συγκεκριμένης μεθόδου. Τα 567 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες γίνανε μέσα στο 2021 σε σχέση με τα 8,8 εκατομμύρια που είχαν γίνει το 2018, δείχνει μια τρομακτική πρόοδο στο τομέα αυτό. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι κάθε τέτοια νέα υπηρεσία, η οποία γίνεται πάντα με διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πάντα όπου αυτό απαιτείται με τα φίλτρα εκείνα τα οποία ενισχύουν τις υποθέσεις αυτές, θα βρίσκει όλο και περισσότερο έδαφος στην ελληνική κοινωνία. Το άλλο διαζύγιο, το οποίο ξεκίνησε, το συνενετικό διαζύγιο το οποίο ξεκίνησε προχθές, είναι μια απλή εφαρμογή στην οποία συμμετέχει τόσο ο συμβολογράφος, όσο οι δικηγόροι, όσο και βεβαίως οι επιθυμούντες στο διαζύγιο πρώην σύζυγοι, οι οποίοι απλά από τη στιγμή που έχουν συμφωνηθεί κατά τον νόμο το περιεχόμενο του διαζυγίου, από τη στιγμή λοιπόν που έχει παρέλθει το δεκαήμερο το οποίο προβλέπει ο νόμος για την περίπτωση αλλαγής της όποιας απόφασης, μπορεί μετά να συμφωνούν και να επικυρώνουν το συμφωνητικό το οποίο νωρίτερα έχουν ελέγξει και έχουν εγκρίνει οι δικηγόροι τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος που βρίσκεται στο εξωτερικό ή που δεν μπορεί να μετακινηθεί από εκεί που είναι, να μπορεί να προχωρήσει στη λύση του γάμου συνενετικά, όταν μέχρι τώρα απαιτούνταν να γίνονται είτε συμβολογραφικά πλεξούσια, είτε να βρεθούν στο ίδιο σημείο οι δύο πρώην σύζυγοι. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό εδώ να αναφέρω ότι στη συνέχεια στο συμβολογράφο το γεγονός αυτό του διαζυγίου ενημερώνεται αυτόματα, διασυνδέονται μάλλον οι συμβολογράφοι και ενημερώνεται αυτόματα το Μητρό Πολιτών, οπότε δημιουργείται και η αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη του διαζυγίου, οπότε καταλαβαίνετε ότι γλιτώνει πάρα πολλές μετακινήσεις ο πολίτης. Με αυτή την κουλτούρα και σε αυτόν τον σχεδιασμό προσπαθούμε σε πάρα πολλές από τις υπηρεσίες που επιθυμεί είτε ο μέσος πολίτης, είτε ο επιχειρηματίας, είτε ο επαγγελματίας, να προσφέρουμε μια άμεση ανταπόκριση. Κλείνουμε τώρα με μία είδηση από το μέτωπο της οικονομίας. Καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την επένδυση της JP Morgan στην ελληνική Viva Wallet, θέλω να συνοπτικά να μας πείτε λίγο τι σημαίνει για τη χώρα μας αυτή η εξέλιξη. JP Morgan, Microsoft, Amazon. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα ονόματα, τα τεράστια ονόματα παγκόσμιας κλίμακας τα οποία επενδύουν στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα, είναι μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και προς τις δυνατότητες που αυτή έχει. Είναι πολύ συμβολικό για τη χώρα μας ότι μια εταιρεία τέτοιου μεγέθους έρχεται και επενδύει και μάλιστα εξαγοράζοντας μια ελληνική επιχείρηση. Αυτό δείχνει την πίστη και στις δυνατότητες ελληνικής οικονομίας, αλλά και στο νέο πεδίο, στο νέο περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί, το οποίο είναι πραγματικά φιλοεπενδυτικό, καθώς η κυβέρνηση αυτή υπηρετεί αυτό που προεκλογικά είπε, δηλαδή να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να έχουμε μια μεγέθυνση της οικονομίας μας, καθώς από τη μεγέθυνση της οικονομίας μας θα υπάρχουν ωφέλη τελικά για όλους, θα υπάρχουν καλύτεροι μισθοί για ανθρώπους οι οποίοι ειδικά εξειδικευμένα θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις νέες αυτές επενδυτικές προσπάθειες και ταυτόχρονα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης προς τη χώρα και μια προβολή της, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη και σε πολλούς άλλους τομείς. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ακριβώς δεν είναι μια υπέρβαση, είναι πάρα πολλές στο τελευταίο διάστημα και συνεχόμενες, άλλωστε η Ελλάδα και με βάση τον αριθμό των επενδύσεων και τα χρήματα στα οποία αυτές αντιστοιχούν είναι σε παγκόσμια πλέον πρωτιά σε σχέση με τον όγκο των επενδύσεων. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και όλο αυτό γίνεται μέσα σε μια περίοδο κορονοϊού και ενώ σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη αντί να έχουμε αύξηση, έχουμε μείωση των επενδύσεων, του ρυθμού των επενδύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι πραγματικά για μια εξαιρετική χρονιά η οποία έρχεται, αλλά και για πολλές άλλες πολύ καλές χρονιές που θα ακολουθήσουν. Κύριε Γεωργαντά, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική κουβέντα. Από την συζήτησή μας κρατάω για μένα μια σημαντική είδηση ότι η κυβέρνηση επιδιώκει πραγματικά την αποκατάσταση των ελευθεριών μας, με τον όρο βέβαια να συνεχιστεί καλή πορεία της πανδημίας. Και να πω... Παρακαλώ, κύριε Γεωργαντά. Είναι σημαντικό, η κυβέρνηση πάντα λελογισμένα και με έναν τρόπο ο οποίος προσπαθούσε να ισορροπήσει έτσι ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας αλλά και απ' την άλλη στην καλή λειτουργία της οικονομίας αλλά και στην προστασία της κοινωνίας, όποια μέτρα έχει πάρει μέχρι σήμερα ήταν μέτρα τα οποία νομίζω ότι με επιτυχία μπόρεσαν να υπηρετήσουν και τους δύο αυτούς σκοπούς. Αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός πάει πολύ καλά, να το επαναλάβω.
Σίγουρα μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα. Ελπίζω στους άνω των 60 να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη, περισσότερη συμμετοχή το επόμενο διάστημα και είναι πολύ σημαντικό για κάποιους να χρησιμοποιήσουν και το νέο εμβόλιο, αν τελικά το επιθυμούν αυτό. Οπότε νομίζω ότι συνολικά με την ύφεση η οποία παρατηρείται το διάστημα, αυτό το διάστημα στα κρούσματα του κορονοϊού, όλοι μας πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το επόμενο μέλλον και η κυβέρνηση, πάντα με τις οδηγίες των λοιμοξιολόγων, έτσι όπως το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, θα, όταν χρειαστεί, θα αναπροσαρμόσει τα μέτρα εκείνα τα οποία αυτή τη στιγμή ισχύουν. Να κλείσω με τη θυμόσοφη ρίση, τα πολλά τολμάν πολλά να μαρτάνεις ποιήν, που σημαίνει ότι αυτοί που δεν κάνουν ξέρουν να κρίνουν, αυτοί που δεν πράττουν κρίνουν μόνο και φυσικά όσοι δουλεύουν είναι πιθανό να κάνουν και λάθη, τουλάχιστον όμως δημιουργούν κάποιες προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Γιωργαντά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και σας, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε να τα διατυπώνετε στην πλατφόρμα του myportal.gr στο YouTube και μην ξεχνάτε, εμείς παραμένουμε από κοντά. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, είστε επανειδή.